Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των όλων του Θεού, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εθελοντών και πάντων των εποφελουμένων, εν του συζητήου από όλου τη Ιερά Μητροπόλεως Μαρμίας και Κομωτινής, του κυρίου Δεϊθώμε. Ευχαριστή εσύ,
το οριζόντι τροφήν πάσης αρχή. Έμπλησον την τράπεζα της αγάπης και το συσίτιο τούτο των επιγείων σου αγαθών και ως ευλόγησας δια του προφήτου σου Ηλιού την ιδρία του αλεύρου και των καψάνκιν του ελαίου της χείρας της Ιδονίας, ούτε και νυν ανάδειξον τούτο ταμείων τοχών και δοχείων ελαίους και τράπεζαν αγάπης εν τη χορηγία των επιτιδίων του σώματος πάση της δεωμένης. Τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εθελοντές, τους εποφελουμένους, τους διοικούντας και πάντας τους συντελούντας εις την πρόοδον της Τράπεζας της Αγάπης και στο Ίδρυμα τούτο της Φιλανθρωπίας, παρέχω αυτής υγείαν ψυχή και σώματος και της προς των πλησίων αγάπης αυτών αύξησον ή να πλεονάζονται στο χάρισμα και το τάλαντο πολλαπλασιάζοντες έχωση των μισθών αυτών πολλήν εν της ουρανής. Δίδαξον ημάς καλόν έργον προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύες υπέρ των μικρών και των ελαχίστων προνοήν, εργάσετε δε μη δια την πρόσιν την απολυμένη, αλλά ντυμένουσαν εις τον αιώνα, οτού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Σίγα η οδοτή των αγαθών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα, Άγιε Ευλόγησον. Ο Ενιορδάνη, υπό Ιωάννη Βαπτιστήνα καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων των σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Μαρτύρων και Μαρτύρων των Μαρτύρων, των Αγίων Παντώσων, κάτι το οποίο είχαμε σχεδιάσει τον προηγούμενο καιρό. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος του, στην υλοποίησή του και μάλιστα στην αρχή μιας προσπάθειας η οποία και αυτή μέσα στα πνευματικά μας πλαίσια θέλαμε να πάρει αυτήν τη μορφή που έχει τώρα.
Όπως ξέρετε, η Μητρόπολη μας και επί προκατόχου, στη Μητρόπολη λειτουργούσαν δύο συσίτια της αγάπης. Το ένα στον Μητροπολιτικό Ναό, εδώ, και το άλλο στον Ναό της Αγίας Σοφίας. Όμως πρέπει να σας πω για του λόγου του Ολυθές, ότι επειδή ήταν δύο διαφορετικές έδρες, υπήρχαν και διάφορες δυσκολίες. Το φαγητό ήταν διαφορετικό, οι ώρες παρασκευής και διανομής του φαγητού επίσης ήταν διαφορετικές, με αποτέλεσμα να μην έχει το τραπέζι της αγάπης μια ομοιομορφία, να το πω έτσι. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε αυτές οι δύο διοικήσεις να γίνουν μία, να υποφελούνται όλοι οι άνθρωποι, αυτοί που ήταν και στα δύο συσίτια, από τον καινούριο τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το τραπέζι της αγάπης, και μάλιστα να λειτουργεί έτσι με έναν όμορφο τρόπο, διακριτικό όπως πάντα. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα οι υποφελούμενοι δεν είναι εδώ, αλλά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες του τραπεζιού της αγάπης, και μάλιστα να έχει μια ομοιομορφία. Επίσης, επειδή οι ανάγκες είναι περισσότερες, επειδή η κρίση, όπως και η κρίση υγειονομική, μας έμαθε ότι πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο, επειδή από το τραπέζι της αγάπης θέλουμε να μην δημιουργούνται προβλήματα, αλλά να είμαστε έτσι, να μπορούμε να δίνουμε λόγο πατήτου εντούντι σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό αποφασίσαμε το φαγητό να προσφέρεται έτσι όπως το βλέπετε εκεί σήμερα σερβιρισμένο. Δηλαδή, θα μαγειρεύεται, θα μπαίνει σε αυτό το μπολ, αυτό θα κλείνει από πάνω αεροσταγός, αλλά και μία ετικέτα θα επιμαρκυρεί όχι μόνο το ποιο είναι το περιεχόμενο, αλλά και με τον τρόπο τον υγειονομικό με τον οποίο πρέπει να μαγειρεύεται το φαγητό. Σε μία σακούλα έτσι όπως την είδατε, τυπωμένη, με το σήμα της Μητροπόλεως και με την επωνυμία Τράπεζα Αγάπης. Εκεί λοιπόν θα τοποθετείτε από τις εθελόντριες κυρίες, οι οποίες είναι εδώ, αλλά και κάποιες από αυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον πατέρα Σπυρίδωνα Οικονόμου, ο οποίος θα χειρίζεται όλη αυτή την υπόθεση. Στις 12.30 με μία θα δίδετε το φαγητό σε κάθε άνθρωπο. Δευτέρα με Σάββατο και το Σάββατο θα παίρνουν και το φαγητό της Κυριακής. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έγινε κατά τη γνώμη μας μια καλή προσπάθεια, καλά λειτουργούσε και πριν, αλλά όπως είπα οι υγειονομικές δυσκολίες μας έμαθαν να είμαστε ακόμα πιο τυπικοί, να μπορούμε να προσφέρουμε το φαγητό με περισσότερη ασφάλεια, γιατί πριν μπορούσε κάποια κυρία άλλη να μαγειρεύει εδώ, άλλη στο άλλο τραπέζι, υπήρχαν, επαναλαμβάνω, κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Σήμερα το φαγητό θα είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους, θα δίδεται την ίδια ώρα σε όλους τους ανθρώπους και, επαναλαμβάνω, εμείς θα έχουμε πιο ήσυχη τη συνείδησή μας, αλλά και το κεφάλι μας, όπως λέμε, ότι αυτό μαγειρεύτηκε με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα να μην γίνει η αιτία του τραπέζι της αγάπης να δημιουργήσει ή να επαυξήσει καμιά ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Εγώ από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν και τις προηγούμενες διοικήσεις των δύο συσυντήρων και τους Προέδρους, ο πατήρ Δημήτρης Βασιλιάδης ήταν εδώ, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Βέσσαλος στην Αγία Σοφία, με τα διοικητικά του συμβούλια. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα τα προηγούμενα χρόνια που έκαναν την δουλειά που έκαναν, αλλά και να ευχαριστήσω και αυτούς που από σήμερα αναλαμβάνουν,
όπως σας είπα, ο πατήρ Σπυρίδων Οικονόμου θα είναι ο πρόεδρος και κυρίες που είναι εδώ ανάμεσά μας, τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι στο Τραπέζι της Αγάπης υπάρχει διαφάνεια, καταρτίζονταν και καταρτίζεται και θα καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός, τα βιβλία ταμείου, τα οποία ελέγχουμε πάντοτε από τη Μητρόπολη, γιατί διαχειριζόμαστε κάποια χρήματα. Ένα μεγάλο μέρος από οικονομικής πλευράς προσφέρεται και θέλω από αυτή τη θέση για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την εταιρεία Αλφα Μπέτα Ρότο. Βέβαια σήμερα έχει μια άλλη ονομασία, αλλά εγώ τη θυμάμαι με την παλιά και ο λαός μας με την παλιά την γνωρίζει, και τους διοικούντες, γιατί εκείνοι δίνουν ένα σημαντικό ποσό στο Τραπέζι της Αγάπης κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα όλα αυτά έχουν μια χρηστή διαχείριση και γι' αυτό επαναλαμβάνω, καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί, οι απολογισμοί, τα βιβλία του Ταμείου, ό,τι άλλο χρειάζεται, και αυτά εγκρίνονται κάθε χρόνο από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως μαζί με τις ενορίες, τα μοναστήρια και τα άλλα ιδρύματα. Να ευχαριστήσω και τους άλλους αφανείς συνεργάτες μου, οι οποίοι βοήθησαν όλον αυτό τον καιρό για να ανασυγκροτηθεί ο τρόπος της λειτουργίας του Τραπεζιού της Αγάπης. Πιστεύω και αναφέρομαι στις εθελόντες κυρίες ότι, αφού τις ευχαριστήσω, γιατί και η Εκκλησία βέβαια βλέπετε ότι είναι και ένας χώρος στον οποίο προσπαθούμε να προάγεται και ο θελοντισμός. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με την ψυχή τους, το κάνουν δωρεάν. Νομίζω ότι θα είναι και για σας χαρά να έρχεστε. Και επειδή οι γυναίκες έχετε και τον δικό σας ιδιαίτερο και ωραίο τρόπο, οι άνθρωποι, οι επωφελούμενοι από την Τράπεζα της Αγάπης της Μητροπόλεως, δεν θα έρχονται μόνο να πάρουν την τσάντα τους με ό,τι έχει μέσα, αλλά θα βλέπουν και το χαμόγελό σας, θα βλέπουν την ευγένεια του χαρακτήρα σας, την οποία ευγένεια εγώ την γνωρίζω, και θα είναι και ένας τρόπος έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους και αν χρειάζεται να τους προσφέρουμε και κάτι περισσότερο από ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας που βρίσκονται εδώ σήμερα για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της έναρξης της Κοινής Τράπεζας της Αγάπης εδώ στον χώρο αυτών των οποίων με προσπάθειες τόσο του Πατρός Σπυρίδων όσο και του προϊσταμένου του Μητροπολιτικού του Πατέρα Παρασκευά βλέπετε ότι έγινε ένας όμορφος χώρος. Εδώ θα υπάρχει δυνατότητα κάποιες γιορτινές μέρες με κάποιους από τους αποφελούμενους, για αυτούς που δεν έχουν οικογένεια, έτσι, και είναι μόνοι τους, μια γιορτινή μέρα, είτε αυτή είναι εθνικής ερωτήσης, είτε είναι θρησκευτικής ερωτήσης, είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, αντί να είναι μόνοι τους, τον μπορούμε να φάμε σε αυτόν τον χώρο εδώ μαζί. Και να τους ευχαριστήσω και τους δύο γυρίς μας για το ότι έτσι όμορφα περιποιηθήκαμε και περιποιηθήκαν αυτόν τον χώρο. Να ευχηθώ να λειτουργήσει αυτή η εκδοχή το Τραπέζι της Αγάπης και να ευχαριστήσω, τέλος άφησα να ευχαριστήσω και τον λαό μας που υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο λαό μας οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος οικονομικά, άλλος υλικά.